Μετά τις γκρίζε σχέσεις Αθήνας και Μόσχας των τελευταίων ετών, σε κρίση εισέρχεται και οι σχέση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά την αναγνώριση από την τελευταία της αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ο Αντιπρόεδρος της Εξωτερικής Επιτροπής Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, πρωτοπροσβύτερος Νικολάη Μπαλασόβ, σχολίασε με έντονο τρόπο την απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρά τις βάσιμες προτάσεις αρκετών Μητροπολιτών να απέχουν από τη λήψη απόφασης προς το παρόν, το Συμβούλιο των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος έλαβε απόφαση υπέρ της αναγνώρισης της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ενώ περιέργως εξέφραζε την ελπίδα ότι η Ουκρανική αυτοκεφαλία θα μπορούσε να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των αυτοκέφαλων εκκλησιών της Μεγάλης Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η αξιολόγηση των συνεπειών αυτής της απόφασης για τις σχέσεις μεταξύ της Ρώσικης Ορθοδόξης Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος θα δοθεί από την Νερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Μόσχας, δήλωσε ο Μπαλασόβ στο Σπουτνίκ. Ταυτόχρονα υπενθύμησε ότι αντίθετα με την Εκκλησία της Ελλάδος, η δικαιοδοσία της οποίας δεν καλύπτει καν ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας, η Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια πολιεθνική εκκλησία και δεν περιορίζεται από πιστούς που ζουν στη Ρωσία. Ειδικότερα, δεκάδες εκατομμύρια μέλη της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πολίτες της Ουκρανίας και δεν ζητήσαν καμία αυτοκεφαλία υπογράμισε ο Μπαλασόβ. νωρίτερα σήμερα Σάββατο πραγματοποιήθηκε έκτατη συνεδρίαση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και παρά το αίτημα για αναβολή από επτά Μητροπολίτες αποφασίστηκε η αναγνώριση του δικαιώματος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου να εκχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία και το προνόμιο του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου να χειριστεί περαιτέρω το ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανάρι, ο Πατριάρχης Βαρθολομέος εκχώρησε αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Τόσο η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας, όσο και η Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναγνωρίζουν την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτοκεφαλία με το Πατριαρχείο Μόσκας να έχει μιλήσει για νομιμοποίηση του σχίσματος και για καταστροφικές συνέπειες εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι μία ακόμα εξέλιξη που κάνει ακόμα πιο σκούρα την κρίζα εικόνα των ελληνο-ρωσικών σχέσεων που επιδεινώνονται διαρκώς, ειδικά από πέρσι το καλοκαίρι, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Κοτζιάς, μετά την υπογραφή των Πρεσπών, προχώρησε σε απελάσεις Ρώσων αξιωματούχων ή πρώην αξιωματούχων που αν και υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπονομεύουν την Συμφωνία των Πρεσπών, τελικά στο στοχευμένες για να καθαρίσει από την όποια ρώσικη επιρροή η περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Και φυσικά όταν μιλάμε για Πατριαρχείο Μόσχας είναι σαν να μιλάμε για το Κρεμλίνο. Ποτέ κάποια ανακοίνωση του Πατριαρχείου δεν εκδίδεται χωρίς την πρώτερη έγκριση του Κρεμλίνου. Και η προσωπική φρουρά του Πατριαρχή Μόσχας είναι τμήμα της προσωπικής ασφάλειας του Βλαντιμίρ Πούτιν.